984. Τα νέα όταν συμβαίνουν. Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Συνεδριάζει μέχρι και αυτή την ώρα το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό. Το αντικείμενο της συνεδρίασης είναι ο προγραμματισμός του έργου για το επόμενο διάστημα. Να ακούσουμε και να πάρουμε μια γεύση από το τι λέει ο Αλέξης Τσίπρας αυτή την ώρα. Εξόδου από την οκταετή κρίση. Δημιουργούμε δηλαδή τους όρους για να μπορέσει η χώρα, αφήνοντας πίσω της τις αιτίες που μας οδήγησαν στην κρίση, τις αιτίες της παρακμής και της χρεοκοπίας, να προχωρήσει μπροστά με αυτοπεποίθηση, με αλληλεγγύη και με δικαιοσύνη στο μέλλον. Να μετατραπεί δηλαδή η χώρα από παρίας της Ευρώπης σε χώρα πρωταγωνιστή και πρότυπο σε όλους τους τομείς. Πρότυπο για τα δικαιώματα των εργαζομένων. Πρότυπο για το κοινωνικό κράτος. Πρότυπο για την υποδοχή επενδύσεων. Πρότυπο για το σεβασμό του διεθνούς δικαίου. Πρότυπο για την προώθηση της ειρήνης και της φιλίας μεταξύ των λαών. Της ειρήνης και της σταθερότητας στην έθραυστη περιοχή μας. Ήδη νομίζω ότι η χώρα μας μέσα στα τελευταία χρόνια έχει καταφέρει όσα λίγοι πίστευαν ότι θα μπορέσει να καταφέρει και τα πέτυχε αυτά βεβαίως με τις δικές μας προσπάθειες αλλά κυρίως με τη στήριξη του ελληνικού λαού. Στην ίδια κατεύθυνση λοιπόν σας ζητώ να συνεχίσουμε και να εντείνουμε τις προσπάθειές μας σε αυτό το κρίσιμο οχτάμινο που έχουμε μπροστά μας πριν τις εθνικές εκλογές αρχές Οκτώβρη του 19, όπου θα κριθούμε από τον ελληνικό λαό, ο οποίος θα έχει να συγκρίνει πού ήταν η χώρα όταν την παραλάβαμε και πού θα είναι το φθινόπωρο του 2019, αν και οι ενδείξεις ήδη έχουν αρχίσει να σηματοδοτούν το πού βρίσκεται ήδη η χώρα και το πού θα βρίσκεται ακόμα καλύτερα στο τέλος της κυβερνητικής μας θητείας. Σας ευχαριστώ. Αυτά με το τέλος, κυρίες και κύριοι, αν μη τι άλλο, της ομιλίας του Πρωθυπουργού στο Υπουργικό Συμβούλιο. Στην τοπική επικαιρότητα, απέναντι Δήμος Φεστού Περιφέρεια, μετά την τραγωδία στο Γεροπόταμο, για τις αρμοδιότητες και τις ευθύνες του στις Αρχάνες και στον Κρούς Θαλασσιθίου, γράφτηκε πάντως χθες ο επίλογος με τις κηδείες των 4 μελών της οικογένειας που χάθηκαν στα λασπόνερα του Γεροπόταμου. Απάντηση Ευρυπίδη Κουκιαδάκη μέσω γραπτής ανακοίνωσης στις αναφορές του Δημάρχου Φεστού για το γεφύρι αρμοδιότητα της περιφέρειας που θα έπρεπε να υπάρχει στη διάβαση θανάτου με τους 4 νεκρούς. Με την 72604 κάθετος 7/4/2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται, αναφέρει, η Περιφέρεια Κρήτης χρηματοδότησε το Δήμο Φεστού με το ποσό των 260.000 ευρώ για την κατασκευή κυβωτοειδούς οχετού στον αναδασμό μυρών, προκειμένου να αντικατασταθεί η φυστάμινη Ιρλανδική γέφυρα, η οποία εξυπηρετεί κυρίως τα παρακείμενα αγροτεμάχια. Φορέας υλοποίησης του έργου λόγω αρμοδιότητας ορίστηκε ο Δήμος Φεστού, προϊσταμένη αρχή το Δημοτικό Συμβούλιο, με διευθύνουσα υπηρεσία τη Διεύθυνση Πολεοδομίας και Τεχνικών Έργων του Δήμου. Η Κρήτη και το Ηράκλειο πενθεί τους αδικοχαμένους συμπολίτες μας, τη μνήμη των οποίων τιμούμε, γι' αυτό και ο χρόνος δεν προσφέρεται για άγονες συζητήσεις και αρμοδιότητες. Με νέα ανακοίνωσή του, ο Δήμος Φεστού κάνει λόγο για παραπληροφόρηση και μικροπολιτικές σκοπιμότητες, αναφέροντας, μεταξύ άλλων, όμως πέρα από τα συναισθήματα και τον ανθρώπινο παράγοντα, δεν μπορούμε να παραβλέψουμε ένα κύμα παραπληροφόρησης και μια προσπάθεια απόσυσης ευθυνών από όσους αυτές μπορούν να ζητηθούν, μαζί με μια αντίστοιχη προσπάθεια να καταλογιστούν ευθύνες στους μόνους που δεν φταίνε, στους αιρετούς και το προσωπικό του Δήμου. Ανακοίνωση ωστόσο σήμερα από την οικογένεια των ανθρώπων που χάθηκαν. Η ανακοίνωση αναφέρει: ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσους μοιράστηκαν την αγωνία μας και προσπάθησαν μαζί μας για τον εντοπισμό των ανθρώπων μας. Ευχαριστούμε θερμά τον Περιφερειάρχη, την Ελληνική Αστυνομία, το Πυροσβεστικό Σώμα, τα παιδιά της ΕΜΑΚ, τους δίτες, οι οποίοι ρίσκαραν μέχρι και τη ζωή τους. Την ομάδα διάσωσης, τον Ερυθρό Σταυρό, τους εθελοντές, τους ντόπιους ανθρώπους της περιοχής που βοήθησαν προσωπικά και ειδικά τα παιδιά που διέθεσαν χωρίς δεύτερη σκέψη ακόμα και τα εσκαυτικά και γερανοφόρα οχήματά τους για να ενταθούν οι έρευνες. Σας ευχαριστούμε από τα βάθη της καρδιάς μας.
Ένα πικρό παράπονο συνεχίζει. Ποιος φταίει για την τραγωδία με ερωτηματικά? Μήπως δεν φταίει κανείς? Μήπως φταίνε τα παιδιά που πήγανε στο γάμο δύο δικών τους ανθρώπων για να μοιραστούν τη χαρά τους? Μήπως φταίει η βροχή που έπεφτε ασταμάτητα εκείνο το μοιραίο βράδυ? Μήπως φταίει ο ποταμός? Μα ο Γεροπόταμος είναι εκεί χιλιάδες χρόνια και από την εποχή του Μίνωα, της Φεστού και της Γόρτινας προσφέρει ευεργετικά και απλόχερα τα σημάδια ζωτικής σημασίας αγαθά του στην περιοχή. Μήπως οι τοπικές αρχές θα έπρεπε να έχουν αποκλείσει εκείνο το βράδυ το συγκεκριμένο δρόμο λόγω της βροχής και του κινδύνου που υπήρχε, έστω με μια απλή ταινία σήμανσης? Μήπως ο Δήμος όλα αυτά τα χρόνια, αφού υπήρξαν και παρόμοια περιστατικά, έπρεπε να είχε μεριμνήσει για να φτιαχτεί μια γέφυρα στο σημείο ή να απαγορευτεί το πέρασμα κατά το χειμώνα? Εγκληματικές παραβλέψεις κατά την γνώμη μας. Εκείνο το σημείο δεν είναι κίνδυνος θάνατος, είναι κυριολεκτικά το στόμα του Χάρου. Ας αναρωτηθούν οι αρμόδιες αρχές τι έφτεξε, μπας και γίνει κάτι επιτέλους και σταματήσει το κακό. Δυστυχώς 4 δικοί μας άνθρωποι χάθηκαν τόσο άδικα. Ας δώσει ο Θεός να είναι η τελευταία ή η οικογένεια, αναφέρει η σημερινή ανακοίνωση της οικογένειας. Στο ψυγείο αναμένεται να μπει και πάλι η χώρα το Σάββατο 23 και την Κυριακή 24 του μήνα. Σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο, πολύ ψυχρές αέριες μάζες πολικής προέλευσης αναμένεται να κατευθυνθούν προς τη χώρα μας διαμέσου της Ουκρανίας και της Μαύρης Θάλασσας, με αποτέλεσμα την κατακόρυφη πτώση της θερμοκρασίας μεγαλύτερη των 10 βαθμών και τη σημαντική μεταβολή του καιρού. Με διαφορετική δυναμική η Κρήτη και ανάλογα με το μικροκλίμα κάθε περιοχής θα υποδεχθεί το νέο ψυχρό μέτωπο, λέει στον 984 ο μετεωρολόγος Μανώλης Λέκας. Η διάρκεια αυτού του μετώπου αναμένεται να διαρκέσει μέχρι και την Τρίτη για να επανέλθουμε στη συνέχεια στα συνηθισμένα χειμωνιάτικα καιρικά φαινόμενα. Η Κρήτη όμως εντελώς απρόσμενα έρχεται και θα λέγαμε έχει ένα τείχος προστασίας, μια σπίδα προστασίας από ένα βαρομετρικό χαμηλό το οποίο εγκλωβίζει αυτή την εισβολή και του βαρομετρικού συστήματος που συνοδεύει, το εγκλωβίζει ώστε να δώσει τις μεγάλες εντάσεις όπως είπαμε στην υπηρετική χώρα, ενώ εδώ εμάς αυτό το βαρομετρικό χαμηλό ως κάνουν τα συνήθη χαμηλά μας δίνει βροχές, αλλάζει δηλαδή και το σκηνικό του καιρού ήδη από το Σάββατο, μας δίνει βροχές, θα ξεκινήσουν το πρωί του Σαββάτου από τα δυτικά, τα νότια, θα επεκταθούν στη συνέχεια και ανατολικότερα. Δεν φαίνεται αρχικά να έχουν πάρα πολύ μεγάλες εντάσεις. Παρ' όλα αυτά, λίγο αργότερα, δηλαδή μετά το μεσημέρι και προς το απόγευμα, κατά τόπους οι βροχές αυτές ενδεχομένως να είναι λίγο πιο έντονες. Και όταν λέμε πιο έντονες, δεν εννοούμε πάντα ότι μπορεί με τα μέχρι τώρα τουλάχιστον στοιχεία να έχουν έτσι καταρακτώδη μορφή, θα λέγαμε. Εμάς εδώ οι άνεμοι δεν στρέφονται και να ενισχυθούν από βοριάδες, γιατί αυτή το αίτιο που προκαλεί, δηλαδή η σύγκληση, όπως σας είπα, δεν μας έχει επηρεάσει ακόμα. Σταδιακά περνώντας την Κυριακή, βλέπουμε ότι οι άνεμοι διατηρούνται σε εμάς από νότιες έως και ανατολικές διευθύνσεις. Όταν θα πούμε ότι στο κεντρικό και το βόρειο Αιγαίο θα επικρατούν 10 μποφόρ από βόρειες βορειοανατολικές, εμάς το χαμηλό συνεχίζει να είναι η ασπίδα προστασίας. Κάποια στιγμή οι βροχές βέβαια θα συνεχίσουν και την Κυριακή. Αρχίζει όμως και η αποχώρηση του χαμηλού σταδιακά από το μεσημέρι της Κυριακής προς τα ανατολικά και σειρά τώρα παίρνει το βόρειο ρεύμα το οποίο κατέρχεται και στο Αιγαίο. Αυτό λοιπόν θα έχει σαν αποτέλεσμα να ενισχυθούν και οι βοριάδες στις περιοχές της Δυτικής Κρήτης, δηλαδή στα Χανιά και πάλι, όπου η έντασή τους πραγματικά προς το παρόν δείχνει να είναι αρκετά έντονη. Στη συνέχεια αυτό το βόρειο ρεύμα επεκτείνεται και ανατολικότερα, δηλαδή αν όχι από την Κυριακή το βράδυ αλλά από τη Δευτέρα σταδιακά φαίνεται ότι το βόρειο ρεύμα επεκτείνεται και ανατολικότερα. Φυσικά όταν μιλάμε για ένα τέτοιο βόρειο ρεύμα κατανοείται ότι προκαλεί και ένα υψηλό κυματισμό. Αυτός ο υψηλός κυματισμός θα επηρεάσει πάρα πολύ και αρκετά έντονα το βόρειο παράκτιο μέτωπο, αλλά ενδεχομένως να το επηρεάσει περισσότερο στις δυτικές περιοχές, χωρίς όμως να έχουμε την ανησυχία ότι και οι ανατολικότερες περιοχές δεν θα επηρεαστούν. Η ένταση των ανέμων, για να σας καταλάβετε, την Δευτέρα δείχνει να είναι στα 7 και τοπικά 8 μποφόρ, χωρίς να αποκλείεται στα κεντρικά πελάγια να φτάνει μέχρι και τα 9. Η όλη αυτή η κατάσταση του καιρού διατηρείται και τη Δευτέρα.
και από την Τρίτη ευελπιστούμε ότι η απομάκρυση πλέον του χαμηλού διατηρεί με το βόρειο ρεύμα, διατηρεί ακόμα κάποιες βροχές, αλλά γενικότερα φαίνεται να περάσουμε σε μια πιο ήπια συμπεριφορά των καιρικών φαινομένων. Λαβωμένες είναι οι υποδομές της Κρήτης από τις συνεχόμενες βροχοπτώσεις. Από θαύμα σώθηκε τριμελής οικογένεια λόγω κατολίσθησης στην Εμμανουήλ Ξάνθου στον Κατσαμπά. Σπίτια αποκλείστηκαν στην οδό Ήρωνος, κάθετη της οδού Ούλαφ Πάλμε, από κατολίσθηση που σημειώθηκε σε εξέλιξη εργασίες των συνεργείων της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου για την απομάκρυση των χωμάτων ώστε να ανοίξει ο δρόμος. Κυκλοφοριακές αλλαγές στο επαρχιακό οδικό δίκτυο των Χανίων λόγω κατολισθήσεων. Επίσης, ο Δήμος Χανίων ξεκίνησε την άμεση αποκατάσταση των ζημιών που προξένησε η κακοκαιρία στις παραλίες, προκειμένου να διασφαλιστεί η καθαριότητα και η ασφαλής προσβασιμότητα των λουόμενων σε αυτές, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση. Με 55χρονη γυναίκα που αντιμετώπιζε αρκετά προβλήματα υγείας και νοσηλευόταν στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, είναι το πέμπτο θύμα της γρίπης Ιτα-1-1 στην Κρήτη. Προάγεται και μετακομίζει ο Σύφης Κανακουσάκης από την Διεύθυνση Αστυνομίας Ηρακλείου στην Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Νοτιού Αιγαίου ως Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής. Στη θέση του αναλαμβάνει ο Νίκος Περιδάκης, πολύπειρος αξιωματικός της Ελλάς, που έχει διαχρονικά υπηρετήσει στην πρώτη γραμμή του καθήκοντος από τον εντοπισμό του Βαγγέλη Σελιανάκη, του διαβόη του Ελληναφυγά, μέχρι την απελευθέρωση του Μιχάλη Λεμπιδάκη. Παραμένουν σε Ρέθυμνο και Χανιά οι κύριοι Ρουτζάκης και Λιμπινάκης αντίστοιχα. Παραμένει στη θέση του και με τον ίδιο βαθμό ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Κρήτης Κωνσταντίνος Λαγουδάκης. Ένοχοι κρίθηκαν οι δύο κατηγορούμενοι για τη δολοφονία του καρδιολόγου Χριστόδουλου Καλατζάκη στη Σιτία. Τους επιβλήθηκε ποινή ισόβιας κάθριξης. Πρόκειται για την 39χρονη χείρα του, η οποία κρίθηκε ένοχη για ηθική αυτουργία, και τον 38χρονο φίλο της που κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Κάνουμε ό,τι μπορούμε, δεν αδιαφορούμε. Διεκδικούμε, λέει ο Δήμαρχος Χερσονήσου, απαντώντας στο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του Σχολείου των Γουρνών, ότι αυτό το οποίο διεκδικούν είναι ένα ασφαλές σχολείο για τα παιδιά τους στις Γουρνές. Παράλληλα, ο Σύλλογος ζητά την ανέγερση ενός νέου σύγχρονου και ασφαλούς σχολείου. Την προηγούμενη εβδομάδα μια δασκάλα έπεσε και τραυματίστηκε. Ο Δήμος που γνωρίζει το πρόβλημα της σκάλας είπε ότι θα βάλει υλικό όταν στεγνώσουν από τις βροχές. Τα ταβάνια στις τουαλέτες τρέχουν νερά, η θέρμανση δεν καλύπτει τις αίθουσες, η τεχνική υπηρεσία του Δήμου δεν ήξερε ότι το σχολείο δεν διαθέτει καλοριφέρ, λέει μεταξύ άλλων στον 984 η πρόεδρος του Συλλόγου, η κυρία Ιωαννίδη. Μάλιστα αναφέρει ότι οι κτηριακές υποδομές ΑΕ ενέκριναν 504.000 ευρώ για τη μελέτη και ένταξη στο ΕΣΠΑ του έργου. Αν κατατεθεί φάκελος από το Δήμο, μόνο που η Δημοτική Αρχή είναι εκ νέου ανέτοιμη, δεν έχει οικόπεδο, αν και ζητά από τη δασική υπηρεσία από χαρακτηρισμό 60 στρεμάτων για αθλητικές εγκαταστάσεις. Από το 2009 υπάρχει μια απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για την ανέγερση καινούριου σχολείου. Μας είπαν ότι υπάρχει το οικόπεδο. Το 2011 βρέθηκε έγγραφο από το ΝΟΣΚ που δεν εντάχθηκε το σχολείο. Έφυγε ο φάκελος καθώς δεν ήταν έτοιμος. Από τότε οι δημοτικές αρχές μας καλούν και μας λένε και το 14 και το 15 εδώ είναι το οικόπεδο, εδώ θα γίνει, είμαστε έτοιμοι, και φτάνουμε στο 2019 όπου ο Σύλλογος με αίτημά του πήγε στις κτηριακές υποδομές, ζήτησε να βρεθεί μία λύση. Οι κτηριακές υποδομές μας είπαν ότι εμείς έχουμε τη δυνατότητα να σας βοηθήσουμε για τη μελέτη και για την ένταξη στο ΕΣΠΑ, αρκεί ο Δήμος, γιατί τα υπόλοιπα χαρτιά υπάρχουν, αρκεί ο Δήμος να έχει καθαρό οικόπεδο. Το οικόπεδο υπάρχει, δεν είναι καθαρό το οικόπεδο. Δυστυχώς δεν είχε υπάρξει η προνοητικότητα από πολύ παλιότερα για να υπάρξουν προϋποθέσεις για να αναγερθούν σύγχρονα σχολεία σε αυτή την ενότητα, και μία από αυτές τις παθογένειες ήταν και το σχολείο των Γουρνών. Αυτό που έχει γίνει από εμάς είναι ότι κατά την σύνταξη μελέτης για την κατασκευή σταδίου στις Γούρνες, στη θέση του παλιού γηπέδου των Γουρνών, ζητήθηκε από το δασταθείο να χαρακτηριστεί μια έκταση περίπου 60 στρεμμάτων, η οποία είναι ο χώρος του γηπέδου και ένας περιβάλλοντας άλλος χώρος. Σε αυτή τη διαδικασία που θεωρούσαμε ότι δεν θα έχει προβλήματα, μια και το γήπεδο ήταν ήδη κατασκευασμένο,
υπήρξε ένσταση από την δασική υπηρεσία ότι αυτή η έκταση είναι πορτολιβαρική και στην ουσία απαγόρευε την οποιαδήποτε κατασκευή μέσα σε αυτήν. Προσφύγαμε σε δευτεροβάθμια επιτροπή, η οποία προσδοκούμε να δικαστεί μέχρι το τέλος του μήνα και να δούμε το τι θα γίνει τη μέρη γενέστερη με το χώρο. Επίσης θέλω να ενημερώσω ότι πριν μια εβδομάδα ακριβώς, ένα κτίριο που καταραίει, στην κυριολεξία καταραίει, τρέχουν από παντού νερά, είναι σπασμένα τα πτυχία. Είχαμε ένα πολύ σοβαρό ατύχημα. Εκπαιδευτικός, προκειμένου να μην παρασύρει τα παιδιά, δεν κρατήθηκε από πουθενά, γλίστρησε με τα νερά της βροχής και έπεσε από τη σκάλα και έχει σπάσει το πόδι της. Η θέρμανση δεν καλύπτει, τα παιδιά κρυώνανε τώρα με τα κρύα. Όταν πήγαμε στις τεχνικές υπηρεσίες μας είπανε «Μα εμείς έχουμε γκρίνη κονδύλια, θα σας δάψουμε τα καλοριφέρ». Και η ερώτησή μας ήταν «Ποια καλοριφέρ, δεν έχουμε καλοριφέρ στο σχολείο μας». Λέει «Όχι, έχετε καλοριφέρ». Δεν έχουμε καλοριφέρ. Τα πράγματα δεν είναι ακριβώς έτσι. Δηλαδή δεν είναι τα σχολεία εγκατελειμμένα όπως δείχνετε με αυτή την αναφορά σας ή όπως το αναφέρει η κυρία Ιωάννου. Αυτό που γίνεται είναι ότι σε καθημερινή βάση υπάρχει συνεχής παρέμβαση στο σύνολο των σχολείων από τη Σχολική Επιτροπή. Ο Δήμος Χερσονήσου, πέρα από τις ελάχιστες επιχορηγήσεις που παίρνει για τη λειτουργία των σχολικών μονάδων, επιχορηγεί τα δύο νομικά πρόσωπα των σχολικών επιτροπών της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας με πάνω από 150.000 ευρώ το χρόνο. Και αυτά τα χρήματα δαπανούνται αναλογικά σε όλα τα σχολεία, που όλα έχουν αντιλαμβάνεται αυξημένες ανάγκες και στο μέτρο του δυνατού γίνονται παρεμβάσεις. Επιστολή του Πανελλήνιου Συλλόγου Αρρωγής και Αλληλεγγύης Οικογενειών Θυμάτων Τροχαίων Δυστυχημάτων, ο Άγιος Χριστόφορος, στους Υπουργούς Δικαιοσύνης και Υγείας, με αίτημα την αξιοπρεπή μεταφορά των νεκρών από νοσοκομείο σε νοσοκομείο για ιατροδικαστική εξέταση και δίχως την οικονομική επιβάρυνση των συγγενών των νεκρών τροχαίων. Σοκάλουν την ίδια ώρα και οι περιγραφές του Προέδρου του Συλλόγου, Σταύρου Πολέντα, στον 984, για το πώς εξελίσσεται η διαδικασία. Το αυτονόητο είναι η μετακίνηση των ιατροδικαστών από η υπηρεσία σε η υπηρεσία με φιλοπορίας για την ιατροδικαστική εξέταση με το σεβασμό που αρμόζει στους νεκρούς, επισημαίνει. Ο ιατροδικαστής ανοίξει στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, το νεκροτομείο στο Υπουργείο Υγείας. Τι συμβαίνει λοιπόν? Συμβαίνει το εξής παράδοξο. Όταν κάποιος φύγει από τη ζωή και πρέπει να γίνει ιατροδικαστική έκθεση, μεταφέρεται από το ψυγείο του νοσοκομείου σε κάσα και από εκεί στο νεκροτομείο με κάποιο γραφείο τελετών. Κάποιος λοιπόν οδηγός, καλός, χρυσός, αγνώστου πατρός, μητρός και ποιότητος θα έλεγα, παίρνει το παιδί μου και το φεύγει και το πάει βόλτα σε άλλο νομό. Σπάρτη, Πάτρα, Κάλυμνο, Ρόδο. Μέρες ταξίδι, έτσι. Όλα αυτά λοιπόν για να το δει ο δικαστής για να κάνει την έκθεσή του άνθρωπος. Αυτό όμως δεν πάει άλλο. Δεν μπορεί να πάει άλλο αυτό το πράγμα, δηλαδή αυτό το βάσανο της οικογενείας να έρχεται να παίρνει ένα στο παιδί σου, να το πηγαίνει οπουδήποτε, σε άλλο νομό, να το βλέπετε και να το φέρνει πότε, την επομένη, την ίδια μέρα, αν είναι αργία, και όλα αυτά τα έξοδα από την οικογένεια. Τα έξοδα αυτά βαρύνουν την οικογένεια. Προτείνουμε λοιπόν στους κύριους υπουργούς να κάτσουν να κάτσουν και οι δυο τους, και αν τα βρούνε. Να τα βρούνε και να πούνε ότι ο δικαστής θα λαμβάνει φύλο πορείας για να πηγαίνει αυτός στο νεκρό και όχι ο νεκρός στο γιατρό. Και μάλιστα είναι και το εξής πάρα πολύ παράδοξο, ότι στα Χανιά έχουμε έναν δικαστή πάρα πολύ σοβαρό και ωραίο, τον κύριο Σταμάτη, ο οποίος μένει στα Χανιά. Όταν λοιπόν φύγει το παιδί μου, θα το πάρει στο Ρέθυμνο να το δει. Ποιος, ο Χανιώτης, θα πάρει με το αμάξι του να πάει στο Ρέθυμνο με τον δικαστής και το παιδί μου στο Ρέθυμνο? Μα τόσο μυαλό έχουμε? Μα τόσο δύσκολο είναι να κάτσουν οι υπουργοί να πούνε οι υπουργοί? Στοπ, δεν πάει άλλο. Πόσο έχουν τον δικαστής? Τέσσερις. Όταν λοιπόν θα έχουμε ένα νεκρό, θα πηγαίνει με φύλο πορείας να πληρωθεί ο άνθρωπος και να πάει να δει τον νεκρό. Να μην ταλαιπωρούνται οι νεκροί και οι οικογένειές των. Γιατί αυτό το χάλι με τους νεκρούς? Από το δεύτερο εξάμηνο του 2019 αναμένεται να ενταχθούν και οι επιχειρήσεις της Κρήτης στο μεταφορικό ισοδύναμο, όπως ενημερώνει οι βουλευτές ο αναπληρωτής υπουργός Ναυτιλίας Νεκτάριος Σαντορινιός. Συγκεκριμένο το Υπουργείο αναφέρει, στοχεύοντας στην ευρύτερη προσπάθεια του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, να απολαμβάνει η νησιωτική χώρα στο σύνολό της τις ευεργετικές διατάξεις αυτής της μόνιμης και ουσιαστικής νησιωτικής πολιτικής, χωρίς διακρίσεις. Γίνεται γνωστό ότι σε συνεννόηση
συνεννόηση με τα επιμελητήρια της Κρήτης. Αναμένουμε τα ακριβή στοιχεία που αφορούν τα μεταφερόμενα από ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες προϊόντα των επιχειρήσεων, προκειμένου από το δεύτερο εξάμηνο του 2019 να ενταχθούν και οι επιχειρήσεις της Κρήτης στο μεταφορικό ισοδύναμο. Την υποχρεωτική εφαρμογή της συλλογικής σύμβασης εργασίας από τη μεριά των εργοδοτών ζητά το Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου από τους ιδιοκτήτες τουριστικών επιχειρήσεων του νομού εν ώψη της νέας τουριστικής περίοδου που θα ξεκινήσει σε λίγες ημέρες. Παράλληλα, υπενθυμίζει στους ιδιοκτήτες των τοπικών επιχειρήσεων ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί στο νομό βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα προκειμένου να επέμβουν και να επιβάλλουν τα προβλεπόμενα πρόστιμα στις περιπτώσεις που διαπιστωθεί ότι δεν εφαρμόζεται η υπουργική απόφαση με το νέο κατώτατο μισθό των 650 ευρώ μεικτά και με ημερομίσθιο 29,04 ευρώ. Μήνυματα για την προστασία του θαλάσσιου οικοσυστήματος από τη ρύπανση αναμένεται να στείλει ξανά φέτος στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο το 4ο Φεστιβάλ Γλυπτικής στην Άμμο, που θα πραγματοποιηθεί τον Ιούνιο στην Αμουδάρα υπό την αιγίδα του Δήμου Μελεβιζίου. Η προετοιμασία του φεστιβάλ έχει ήδη ξεκινήσει και προγραμματίζεται να δημιουργηθούν ξανά εκπληκτικά γλυπτά από άμμο ύψους ακόμα και 3 μέτρων, όπως αναφέρει ο Δήμος Μελεβιζίου. Οι μηνοϊκές γραμμές καλωσόρισαν σήμερα στην Κρήτη το Μύκονος Παλάς, που αποτελεί το πρώτο πλοίο της ελληνικής επιβατικού ναυτιλίας, το οποίο τοποθετήθηκε το νέο σύστημα καθαρισμού καυσαερίων εν ώψη της έναρξης εφαρμογής του νέου κανονισμού του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού που έχει οριστεί για την 1η Ιανουαρίου 2020. Η διαδικασία εγκατάστασης του νέου συστήματος στα πλοία του στόλου της αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί την 5η 18 Απριλίου. Δημοπρατήθηκαν σήμερα 2.407 κιλά διαφόρων αλλιευμάτων στην προβλήτα 3 του λιμανιού Ηρακλείου. Τα αλλιεύματα ήταν προϊόν κατάσχεσης, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου. Αδέσποτα σκυλιά κατασπάραξαν 10 πρόβατα στην περιοχή της Καλυθέας Ηρακλείου, στα 800 ευρώ η ζημιά για τον κτηνοτρόφο, σύμφωνα με τον ίδιο. Από εβδομάδα η περισυλλογή των αδέσποτων φέρεται να είναι η απάντηση του κοινοκομείου, σύμφωνα με τον κτηνοτρόφο που βρίσκεται σε απόγνωση. Ο πρόεδρος της Κομισιόν ζήτησε την θεσμοθέτηση του κατώτατου μισθού ως αρχή του κράτους πρόνοια σε όλα τα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά ανάλογα με την απόδοση της εθνικής οικονομίας και το κόστος ζωής. Περισσότερα από 700 εκατομμύρια ευρώ εντός των ορίων της έρευνας που διενεργήθηκε για απάτη σε πωλήσεις διαμαντιών κατάσχεσε η Ιταλική Οικονομική Αστυνομία. Πρόκειται για υπόθεση στην οποία εμπλέκονται οι 4 μεγαλύτερες τράπεζες της χώρας, όπως αποκάλυψε ο Ιταλικός τύπος. Ψυχρολουσία για την Τουρκία η απόφαση του Κογκρέσου για τα μαχητικά F-35, καθώς στον προϋπολογισμό προβλέπεται ότι παγώνει η αποστολή του στην Τουρκία μέχρι τον Οκτώβρη. Εξαντλούνται τα αποθέματα ψωμιού στη Ζιμπάμπουε, με την χώρα να κινδυνεύει χωρίς ψωμί από την επόμενη εβδομάδα, όπως αποκαλύπτει η εμπιστευτική επιστολή που εστάλει σε αρτοπιούς από τον όμιλο των Αλευρόμηλων. Το νόμο στα χέρια του πήρε εξαγριωμένο πλήθος στη Γουατεμάλα, όταν το βράδυ της Δευτέρας λίτζαρε και έκαψε ζωντανούς 2 νεαρούς 18 και 19 ετών. Οι νεαροί φέρονται ως μεταδίδεται να πυροβόλησαν και να σκότωσαν οδηγό ταξί, γιατί δεν υπέκυψε στον εκβιασμό τους προκειμένου να τους δώσει 15 δολάρια. 9.84. Νέα και σπορτς στην ώρα τους. Άσφαιρη η χθεσινή βραδιά στο Champions League με τις αναμετρήσεις Λιόν-Μπαρτσελόνα και Λίβερπουλ-Μπάγερν που ολοκληρώθηκαν ισόπαλες 0-0. Απόψε αγωνίζονται Ατλέτικο Μαδρίτης-Γιουβέντους και Σάλκε-Μάντσεστερ Σίτι. Υψηλό κίνητρο έχει η εθνική ομάδα μπάσκετ των ανδρών στο παιχνίδι στα δύο αωράκια κόντρα στη Γεωργία, αφού με νίκη τόσο αύριο όσο και την Κυριακή θα είναι στη Γερμανία στο γκρουπ των ισχυρών του Παγκόσμιου Κυπέλλου της Κίνας. Η αυριανή αναμέτρηση θα ξεκινήσει στις 8.30. 9.84. Ο καιρός. Άστατος ο καιρός σήμερα, οι άνεμοι πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις στα 3 με 5 μποφόρ έως τους 16 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον 984. Στο μικρόφωνο Αγγέλα Δουλγεράκη, στη ρύθμιση του ήχου Νίκος Φακιανάκης. Καλό μεσημέρι!